Έγινε σοφότερος από τη χθεσινή συζήτηση στην Βουλή? Νομίζω όχι. Σοφότεροι δεν γίναμε. Αναμέναμε το αποτέλεσμα. Γι' αυτό στο Μιλιτέρ είχαμε τηρήσει μια στάση πολύ ψύχρεμη για το όλο θέμα. Θα κρατηθώ από την τελευταία φράση που είπες, πριν με καλημερίσεις, ότι γελάει ο κόσμος μαζί μας. Όλος ο κόσμος γελάει μαζί μας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν σε μια προσπάθεια πώλησης παλαιού οπλισμού να γίνεται όλο αυτό το χάος. Γιατί πρόκειται για ένα χάος, έτσι. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που το να πουλήσουμε παλαιό αμυντικό υλικό που δεν το χρειαζόμαστε είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους, όχι μόνο για να το ξεφορτωθούμε, αλλά για να βάλουμε και κάποια λεφτά στο Ταμείο των Ενόπλων Δυνάμεων. Νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα δεν κάνει καθόλου καλό. Τώρα, τι βγήκε χθες, πέρα από τις πολιτικές εντυπώσεις, στο οποίο εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε τελείως απροετοίμαστη σε αυτή τη συζήτηση. Αν και τις τελευταίες μέρες υπήρχε ένα κλίμα από το κόμμα της Εξωματικής Αντιπολίτευσης ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα ταραπουνήσουν την κυβέρνηση. Αυτό που αποδείχθηκε χθες, είτε μας αρέσει είτε συμφωνούμε με τη μέθοδο είτε δεν συμφωνούμε, είναι ότι ο περιβόητος κ. Παπαδόπουλος έχει χαρτιά που πιστοποιούν ότι είναι εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, το πώς θα εξασφάλισε τι σχέση έχει ο άνθρωπος εκεί, δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά το βασικό επιχείρημα προσπάθησε να αποδείξει η αξιωματική αντιπολίτευση και νομίζω προσπαθεί ακόμα ότι κάποιος από την ελληνική πλευρά επέβαλε τον Παπαδόπουλο, δεν προκύπτει με χαρτιά. Με χαρτιά προέκυψε ότι έχει πιστοποιηθεί από τη Σαουδική Αραβία και εν πάση περιπτώσει τον έχουν για να κάνει αυτές τις δουλειές. Βλέπω ότι και σήμερα το πρωί υπάρχει αυτή η διαμάχη, οι μεν τον αναφέρουν ως μεθάζοντα, η κυβέρνηση ως επίσημο αξιοδοτημένο. Αυτό που έχουμε ως στοιχείο και παραλαμβάνω με βάση τα έγγραφα που παραδέχτηκαν είναι ότι ο Παπαδόπουλος είναι ο επίσημος εξαιρετημένος εκπρόσωπος της Αραβίας. Αυτό που έκανε εντύπωση χθες και έκανε εντύπωση γιατί δεν ήταν η μοναδική πληροφορία που δεν είχε προκύψει όλες αυτές τις μέρες είναι ότι έχουμε και την εμπλοκή ενός δεύτερου Έλληνα. Ναι. Είναι το όνομα του κ. Σφακιανάκη που ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής, ο οποίος φέρεται να έχει ενδιαφερθεί για να έρθει στην Αθήνα και να ρίξει τις τιμές πώλησης των πυρομαχικών που είχαν συμφωνηθεί. Η οποία τιμή, να υπενθυμίσω, είναι 66 εκατομμύρια δολάρια, πάρα πολύ ψηλή για αυτά τα πυρομαχικά. Και έχει προκύψει αυτό το στοιχείο. Τώρα νομίζω θα ανοίξει ένα νέο κύκλο. Νέος κύκλος. Σωστά. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω τον Μπάρη τον Καρβουνόπουλο. Ναι. Γιατί έχει μια εμπειρία, δεν το άνοιξαν οι δημοσιογράφοι αυτό το θέμα, οι πολιτικοί το άνοιξαν. Θέλω να σε ρωτήσω με αυτή την υπόθεση, γιατί οφείλω να σου πω ανεξάρτητα από το ποιο συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, την πιο πολιτική τοποθέτηση τελικά την έκανε ο κύριος Κουτσούμπας, κατά τη γνώμη μου, χθες στη Βουλή. Έβαλα άλλα ερωτήματα, ναι, με το σκεπτικό, ναι, του κόμματός του. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ναι, να εμπλακούμε κτλ. Εγώ ρωτώ, καλά, σοβαρά τώρα η Σαουδική Αραβία, δεν τα ξέρω καλά όπως εσύ, αλλά πρέπει να σε ρωτήσω. Ναι. Περιμένει από την Ελλάδα, ναι, να πάρει άχρηστο υλικό όταν από τους Αμερικανούς παίρνει το πιο τέλειο? Κοίταξε, έχεις δίκιο. Να σου φαίνεται περίεργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να σου πω ότι είναι περιζήτητα, ναι, τα πυρομαχικά που θεωρούνται απλοϊκά, απλά, πώς να το πω τώρα. Όχι σύγχρονης τεχνολογίας. Δηλαδή τα απλά βλήματα πυροβολικού, οι σφαίρες. Και είναι αλήθεια ότι έχει υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον εδώ και αρκετά χρόνια και από αμερικανικές εταιρείες να συνεχίσει να παράγει η Ελλάδα απλά φυσίγγια στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, έτσι. Τώρα, για να μην είμαστε υποκριτές, επειδή έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες και ειδικά αυτές στη Βουλή, ας μην παριστάνουν όλοι ότι δεν ήξεραν πού πάνε αυτά τα πυρομαχικά και γιατί τα θέλει η Σαουδική Αραβία. Συμφωνώ απολύτως με όσους εκφράζουν την ανησυχία ότι αυτά τα πυρομαχικά θα πέσουν σε αμάχους στην Ιεμένη, αλλά όταν ως χώρα παίρνεις μια απόφαση ότι θα αρχίσω να πουλάω και όπλα και πυρομαχικά, δυστυχώς θα πρέπει να είσαι έτοιμη ως χώρα να πάρεις και αυτές τις δύσκολες αποφάσεις. Δεν γίνονται και τα δύο, δηλαδή. Δεν μπορείς να λες θα πουλήσω πυρομαχικά σε Σαουδική Αραβία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά θα με διαβεβαιώσει ότι θα τα χρησιμοποιήσει σε πολεμική επιχείρηση. Είναι λίγο δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να τα εξασφαλίσει αυτά τα δύο.
Και επειδή η Ελλάδα δυστυχώς το μοναδικό προϊόν που έχει να πουλήσει στην άμυνα είναι αυτά τα απλά πυρομαχικά, είτε πρόκειται για σφαίρες είτε πρόκειται για βλήματα πυροβολικού, όπως καταλαβαίνεις το πελατολόγιο που έχουμε δεν είναι και ούτε ιδιαίτερα μεγάλο και είναι για συγκεκριμένες περιοχές. Συνεπώς νομίζω ότι... Ναι. Γιατί είναι περιζήτητα, εξήγησε το μας λίγο. Επειδή είναι εύκολα αντικαταστήσιμα και εν πάση περιπτώσει. Επειδή εμείς εξακολουθούμε και παράγουμε με τα ΕΑ, δεν παράγουμε και τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Όλες οι μεγάλες οι αμυντικές βιομηχανίες, οι αμερικανικές, οι γερμανικές, έχουν περάσει σε άλλου είδους πυρομαχικά, πολύ πιο σύγχρονα, πολύ πιο εξελιγμένα για άλλα οπλικά συστήματα. Και εμείς έχουμε μείνει πίσω και μπορούμε να εξυπηρετούμε κάποιες ανάγκες. Όσων ζητούν αυτά τα πυρομαχικά των 105 χιλιοστών. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή ως τεχνολογία, μην φανταστείς. Είναι ένα απλό βλήμα πυροβολικού, το οποίο η ATK, ας πούμε, η αμερικάνικη εταιρεία που είναι τεράστια, ζήτησε από τα ΕΑΣ να συνεχίσει να το παράγει. Μάλιστα, νομίζω ότι είναι μια απλή εξήγηση. Θέλω να μου πεις γεωπολιτικά αυτή η συζήτηση. Αν ρωτάς γιατί για τη Σαουδική Αραβία είναι περισσότερα, νομίζω ότι και οι δύο καταλαβαίνουμε γιατί είναι περισσότερα. Προφανώς θέλει να τα ρίξει η Εμένη τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το ταχυλό μας. Πες μου κάτι, γεωπολιτικά έτσι όπως έφτασε η κουβέντα μέχρι τη Βουλή, θεωρείς ότι έκανε παταχώθεν ζημιά αυτή η ιστορία? Έχει κάνει τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά. Να πω κάτι με την απλή λογική νομίζω του μέσου πολίτη. Ο μέσος πολίτης όταν βλέπει αυτή την πολιτική κομματική διαμάχη και μάλιστα για ένα θέμα που υποτίθεται έχει να κάνει με την άμυνα, δεν μπορεί παρά να τρομάζει. Δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω, ήταν πολύ δύσκολο εάν η αντιπολίτευση, η οποία έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει, είναι υποχρεωμένη να ελέγχει, το συζητώ. Αλλά αυτό που δεν άκουσα, υπήρξε κάποια επικοινωνία, ας πούμε, τη αντιπολίτευση με την κυβέρνηση, να πει η αντιπολίτευση ότι έχουμε ερωτήματα και έχουμε φόβους ότι δεν το πάτε καλά το πράγμα και αν δεν διορθωθούν και πραγματάκια, εμείς ακόμα σας καταγγείλουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Αν γινόταν αυτό και η πώληση θα ολοκληρωνόταν και τα 66 εκατομμύρια θα έπαιρνε η χώρα και εν πάση περιπτώσει θα έρθει μια λύση για ένα πρόβλημα το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχε καν. Τώρα τι έχουμε, πού βρισκόμαστε, αντί να περιμένουμε αν θα πάρουμε τα 66 εκατομμύρια δολάρια από τη Σαουδική Αραβία που δεν θα τα πάρουμε από ό,τι φαίνεται, πρέπει να βρούμε και τουλάχιστον 2 εκατομμύρια δολάρια για να καταστρέψουμε τα πυρομαχικά, τα οποία είναι και παλιά, δεν είναι καινούργια, άρα κάποια στιγμή του χρόνου, σε 2 χρόνια το πολύ, πρέπει να καταστραφούν. Αυτά είναι λεφτά, δεν καταστρέφω το τσάμπα. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί δεν μπορούν έστω σε αυτό το επίπεδο τα κόμματα να συζητήσουν μεταξύ τους και να βρουν λύσεις. Η άλλη ζημιά που έγινε είναι ότι, όπως σου είπα, αναζητούμε πελάτες για να στηρίξουμε και την αμυντική βιομηχανία και για να μαζέψουμε χρήματα για το Ταμείο και το Ταμείο των Ενόπλων Δυνάμεων ειδικά. Αρκεί να σου αναφέρω ότι 4 Δεκεμβρίου έρχονται στην Ελλάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να επιθεωρήσουν τα παλαιά F-16 που θα πουλήσουμε. Όταν τώρα ξένες χώρες βλέπουν ότι για μία πώληση η οποία δεν έγινε καν γίνεται όλη αυτή η φασαρία, ποια σοβαρή χώρα θα έρθει να συζητήσει μαζί σου για οτιδήποτε? Θέλω να μου πεις, και φεύγω λίγο από αυτό το πεδίο, θέλω να μου πεις λίγο, όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες πριν έρθει. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην ατζέντα ο Ερντογάν στην Αθήνα. Και επειδή όλα έχουν και γεωπολιτικές απολύξεις και είχαμε και την τριμερή Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας και τα λοιπά και το κλίμα έχει λίγο επιβαρυνθεί, θεωρείς ότι έχουν και λίγο περισσότερο σημασία για την Ελλάδα υποδεχόμενη όταν υποδεχτεί τον Τούρκο πρόεδρο και με τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, τα καταγράφει κάθε μέρα το Μιλιτέρ βεβαίως, και τις προκλήσεις. Είναι ασυνδετά. Κοίταξε να σου πω ότι αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε μια επιχείρηση αντιτρομοκρατική όπου έχουν συλληφθεί 9 Τούρκοι κουρδικής καταγωγής. Τώρα αυτό λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Ερντογάν, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί συνειρμούς. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σου πω σε σχέση με την Ελλάδα και την Τουρκία και θα στο δέσω και με το προηγούμενο θέμα της άμυνας είναι ότι πολλές φορές παραπονιόμαστε ότι η Τουρκία μας έχει ξεπεράσει έτη φωτός μπροστά στην αμυντική βιομηχανία και λέμε, αναρωτιόμαστε το γιατί. Θα σου πω ότι ενώ εμείς τρώμε τις σάρκες μας εδώ και τσακωνόμαστε μεταξύ μας για θέματα που
δεν θα έπρεπε να τσακωνόμαστε κατά τη γνώμη μου. Ο Ερντογάν απέναντι φτιάχνει, όπως διάβαζα προχθές, τη δική του Silicon Valley σε ό,τι αφορά την αμυντική του βιομηχανία. Συγκεντρώνει 35 εταιρείες τουρκικές που κατασκευάζουν μη επανδρομένα αεροσκάφη, γιατί εκεί πάει το πράγμα στον αέρα, όπως ξέρεις, ώστε να τις βάλει να συνεργαστούν και να προχωρήσουν αυτή την τεχνολογία. Και ιδρύει και το πρώτο τουρκικό think tank, το οποίο θα έχει σχέση με την αμυντική βιομηχανία και την αμυντική τεχνολογία. Λοιπόν, μην παραπονιόμαστε λοιπόν και μην αναρωτιόμαστε γιατί μένουμε πίσω από την Τουρκία τεχνολογικά στον τομέα της άμυνας. Εμείς θέμε, δεν φταίει κανένας άλλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνάντηση αυτή καθ' αυτή, έχουν επενδυθεί πολλά εδώ νομίζω από την ελληνική κυβέρνηση ότι ίσως να λειτουργήσει ως μια βαλβίδα έτσι αποκλιμάκωσης σε όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει στο Αιγαίο και το περιέγραψες. Δεν ξέρω αν θα μας προκύψει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν έχει πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα και πιθανόν να επιθυμεί να αφήσει λίγο το θέμα του Αιγαίου στην άκρη, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει ούτε να μας κινήσει, να μας αποκινήσει, ούτε να μας κάνει να πιστέψουμε ότι είναι διατεθειμένη η Τουρκία να αλλάξει όλη αυτή την αναθεωρητική πολιτική την οποία ακολουθεί, είτε είναι ο Ερντογάν στο τιμόνι της, είτε είναι κάποιος άλλος. Θέλω να κλείσουμε, Πάρη Καρδουνόπουλε, με ένα ερώτημα ακροατή, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Καρβουνόπουλο, γιατί έχει μια εικόνα. Αν θεωρεί ότι όλα αυτά που γίνονται και μεταξύ μας με την Τουρκία, αλλά κυρίως περιφερειακά, που έχει Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Συρία, Ρωσία, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ κόντρα με Τουρκία, Ρωσία S-400 και πυρηνικά στην Τουρκία, εργοστάσια κτλ. Αν όλα αυτά κατά την γνώμη του, μπορεί στο βάθος κήπος να είναι η προπαρασκευή ενός πιο γενικευμένου πολέμου με επίκεντρο το Ιράν. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει, είναι γνωστό ότι ειδικά το Ισραήλ έχει μια αιμονή με το Ιράν και έχει εκφράσει τις ανησυχίες του. Πριν μερικές μέρες είχαμε την τύχη να έχουμε μια ενημέρωση από κάποιους Ισραηλινούς αναλυτές, οι οποίοι αυτό ακριβώς μας εξηγούσαν. Υπάρχει ασφαλώς το κίνδυνο σε όλη η περιοχή, είναι θα έλεγα ένας χυλός. Βλέπουμε ότι συμμαχίες και έθρες εναλλάσσονται από τη μία μέρα στην άλλη. Νομίζω ότι βασικό θέμα που θα μας απασχολήσει θα είναι τι θα γίνει με τους Κούρδους. Σήμερα το πρωί το Αμερικάνικο Πεντάγωνο διευκρίνησε ότι δεν σταματάει τον εξοπλισμό τους. Απλώς θα κάνει κάποιες τροποποιήσεις, έτσι τις είπε. Σε όλο αυτό το παιχνίδι η Τουρκία έχει και ρόλο, αλλά έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Και ναι, νομίζω ότι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά δυστυχώς και μια πολεμική σύραξη, η οποία ίσως ακόμα να μην μπορεί να προβλεφθεί. Που ακριβώς θα προκύψει εδώ.